Όπως όλα δείχνουν, μετά τις ναυμαχίες επί μακρό χρονικό διάστημα για τις φρεγάτες, με τελική επικράτηση των ψηφιακών μπελαρά, θα ακολουθήσουν παρόμοια και για τις κορβέτες, αν και αυτή τη φορά και πάλι η γαλλική πλευρά φαντάζει ως αδιαφιλονίκητο φαβορή με τις κορβέτες Gowind, Gowind διαμόρφωσης 2900, πανίσχυρες με αντιεροπορικούς πυράβλους Mika και Sonar για αντιποβρυχιακό πόλεμο και φυσικά συμφέρουσα τιμή. Εμφανίστηκαν πρώτα η Al Zubarah ή Doha της Φικαντιέρη, ακριβότερες και χωρίς Sonar για αντιποβρυχιακό πόλεμο, αλλά με ισχυρότερους αντιεροπορικούς πυράβλους τους γνωστούς γαλλικούς Aster 30. Τώρα εμφανίζονται και οι Ολλανδοί, όπως όλα δείχνουν, Sigma 10514, γνωστές, έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, για τις Ολλανδικές κορβέτες. Ενδεικτικά, το μεγαλύτερο πλοίο μιας κατηγορίας η οποία κατασκευάζει από μικρά περιπολικά μέχρι μεγαλύτερα πλοία, σε αν το εξετάσουμε έτσι, ακόμα και πλοίο του πολεμικού ναυτικού εμπίπτει στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η Sigma 514 λοιπόν, το μεγαλύτερο πλοίο της κατηγορίας αυτής, έχει ναυπηγηθεί σαν ελαφρά φρεγάτα, έχει χρησιμοποιηθεί ειδικό κράμα ατσαλιού χάλιβα, σύστημα διαχείρισης μάχης μεταξύ άλλων τάκτικος, ηλεκτρονικός εξοπλισμός της Thales Netherlands, 4 κονσόλες πολλαπλής λειτουργίας MCO MK3, μπορεί να πάρει ακόμα και 5η, Smart SMK2, ραντάρ επιτήρησης, ραντάρ ελέγχου πυρός Sting MK2, Sonar τροπίδας, UMS 4132 Kingclip, υπερσύγχρονο, 2 σκοπευτικά ηλεκτροπτικής πρόσθεσης στόχων TDS, ραντάρ ναυτιλίας Sperry Marine Bridge Master, βλέπουμε ότι τελειότερο υπάρχει στα ηλεκτρονικά, υπερσύγχρονο πλοίο φυσικά, σύστημα μέτρων ηλεκτρονικής υποστήριξης ESM, το γνωστό Electronic Support Measures, Vigile 100, συνδυασμένο με τα συστήματα ηλεκτρονικών αντιμέτρων ECM, Electronic Countermeasures Scorpion 2L, οπλισμός μεταξύ άλλων MBDA VL Mika και αυτό, όπως και οι Gowind, οι γαλλικές, σε σύστημα φυσικά κάθετης εκτόξευσης VLS, 12 θύλακες βλημάτων κατά εναερίων στόχων, πανίσχυρη η Mika, αλλά δυστυχώς μειονεκτούν έναντι των Aster 30, οι οποίοι έχουν βεληνικές 130 χιλιόμετρων, μιλάμε για αντιαεροπορικούς πυράβλους μακρού πλήγματος. Οι Mika έχουν τα βλήματα αυτά με ενεργή καθοδήγηση, έχουν εμβέλεια 20 χιλιόμετρων, είναι μικρού βεληνικούς ή βραχαίος, μικρού ή βραχαίος βεληνικούς, σε καμία περίπτωση δεν φτάνουν τα 130 χιλιόμετρα των Aster 30. Αυτούς τους αντιαεροπορικούς φέρουν λοιπόν οι Ολλανδικές και οι Gowind. Οπλικά συστήματα άλλα, CIWS Millennium της Rheinmetall, πυροβόλο των 35 mm με ταχυβολία 1000 βολών ανά λεπτό, βλήματα A-Head, τα οποία είναι προγραμματιζόμενης εκτόνωσης στην πορεία του στόχου για τη δημιουργία ειδικού μεταλλικού συννέφου, σπάνε δηλαδή εκεί και δημιουργείται αυτό, 2 ελεγχόμενα αυτόματα πυροβόλα γενικής χρήσης των 20 mm της Denel GI2, φέρει επίσης Exocet, τους πανίσχυρους υπερσύγχρονους MM40 Block 2 ή 3, με μέγιστη εμβέλεια όπως ξέρουμε και από τις Μπελαρά, 180 χιλιόμετρα Exocet που μπορούν να βάλουν τόσο εναντίον μονάδων επιφανείας όσο και εναντίον παράκτιων εγκαταστάσεων του εχθρού, ίδιους Exocet θα φέρουν και οι ελληνικές πυραβλάκατοι ελληνικής κατασκευής του πολεμικού ναυτικού, αλλά και η εθνική μας φρουρά στην Κύπρο, επάκτιες συστοιχίες. Πυροβόλο, το γνωστό Super Ape των 76 mm, ταχυβολία 120 βολών το λεπτό, τη Σότο Μελάρα, η οποία παρέχει το πυροβόλο, το κύριο πυροβόλο. Τορπίλες, ελαφρές τορπίλες Α244S, MO3, 324 mm, σύστημα αναλωσίμων αντιμέτρων C-Guard και πάει λέγοντας, κατάστρωμα με υπόστεγο, δέχεται και φέρει ανθυποβρυχιακό ελικόπτερο μέχρι 10 τόνων, καθώς και λέμβους, 2 άκαμπτης γάστρας των 5,8 μέτρων η κάθε μία.
Σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η ολλανδική πρόταση για τις κορβέτες του πολεμικού ναυτικού. Θα δούμε πώς θα πάει. Προσπαθεί να μπει μέσα σαν τρίτη πρόταση. Το φαβορί, όπως είπαμε και πριν, είναι οι γαλλικές Going, σε συνέχεια της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας, με ρήτρα μάλιστα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Είναι συνέχεια του προγράμματος των Ραφάλ, των Μπελαρά, με τα όπλα που φέρουν, πυράβλους αέρος-αέρος Meteor, υποστατηγικούς Exocet, ναυτικής κρούσης, πυράβλους, συγγνώμη, υποστρατηγικούς Skull PNG, ναυτικής κρούσης Exocet, τα φέρουν και τα Rafale και τα Mirage 2005, σειρά τώρα, μετά και τους Aster 30, τα Radar Sea Fire των Μπελαρά, που έχουν εμβέλεια 500 χιλιόμετρων, έτσι παραλαμβάνουμε από τη Γαλλία, κρίσιμη σημασία οπλικά συστήματα που καθιστούν την Ελλάδα πραγματικά μια υπερδύναμη τόσο περιφερειακά όσο και σε ευρύτερη κλίμακα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνο. Επιπροσθέτως, τα συστήματα σπέκτρα των Ραφάλ και αυτά που έχουν τη δυνατότητα να τυφλώνουν τα εχθρικά ραντάρ και τα καθιστούν στην ουσία εν μέρη stealth, εν μέρη αόρατα τα γαλλικά μαχητικά, και αυτά είναι κορυφαία συστήματα. Τώρα είναι οι Going που προτείνονται, συνέχεια όλων αυτών των συστημάτων και της αμυντικής συμφωνίας. Θα δούμε, είναι οι Ιταλοί της Φικαντιέρη, τα είπαμε και πριν, τώρα είναι η Σίγμα, προσπαθεί λοιπόν να μπει μέσα και εκείνη. Σύμφωνα με πληροφορίες που διαβάζουμε στο New Post και τον Κώστα Σαρικά, ο οποίος τα παρακολουθεί, είναι σε αυτά τα θέματα γνώστης, θα πάνε σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα την Παρασκευή στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων οι Ολλανδοί της Damen Sigma, ούτως ώστε να καταθέσουν τη δική τους πρόταση για τη Sigma 1514, πλοίο που είχε προταθεί στο πολεμικό ναυτικό όταν διεκδικούσαν οι Ολλανδοί το πρόγραμμα των φρεγατών. Είχαμε από τους πρώτους εδώ σε αυτό το κανάλι αναφερθεί στις Ολλανδικές κορβέτες σε τουλάχιστον 1-2 εκπομπές. Αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν είχαμε κάνει και περισσότερες. Άλλες πληροφορίες, μήκος. Το μήκος των κορβετών αυτών ποικίλει, γιατί όπως είπαμε είναι ευρέως, αλλάζουν ευρέως τα δεδομένα, από μικρά παράκτια σκάφη μέχρι ελαφρές φρεγάτες στην ουσία, κάτι που ισχύει και για τις Going, από Going 1000 μέχρι Going 1100, εμείς πάμε για τη 2900. Σε κάθε περίπτωση μήκος άνω των 105 μέτρων, ταχύτης 28 κόμβων, αυτονομία 5000 χιλιόμετρων. Για τα όπλα τα είπαμε και πριν, μόλις κατατεθεί η Ολλανδική πρόταση ενδεχομένως να αρχίσουν οι αξιολογήσεις, θα δούμε, εκτός αν αρχίσουν να εμφανίζονται και άλλοι μνηστήρες. Αυτά προς το παρόν, με πληροφορίες από το έγκυρο New Post και τον Κώστα Σαρικά.